Ψάχνει βοήθειες, βρήκε στον συμπαίχτη του εδώ, δεξιά στον Βασιλάκη, σούτ του Βασιλάκη μακρινό. Κολάρα! Η κολάρα του αγώνα ήταν αυτή, τρομερό κόλλα το Βασιλάκη, τρομερό κόλ, τρομερό κόλλο Βασιλάκης, μια κολάρα για highlights ήταν αυτό. Εντάξει, ο Μάριος μπερδεύεται λίγο και με την μπάλα. Γίνει στον Μάριο το Χαλκεδάκι. Αφήνει ο κύριος Βασάκης. Πολύ γρήγορο παιχνίδι. Στο ένα το λεπτό. Νωρίς νωρίς το γκολ για τον Ρούβα. Κάνει για την αφιέρωση ψηλά στον ουρανό, ξέρει εκείνος που ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του κ. Παπακώστα στο γήπεδο Ηροδότου, 0-1, λίγο πριν ασφιωθεί το 10ο λεπτό, σε θέση οδηγού η ομάδα του Ρούβα. Τελευταίο δεκάλεπτο. Για να δούμε αν αυτό φέρει κάτι σημαντικό, μετουσιωθεί σε κάποιο γκολ που θα ανεβάσει και τη δυσκολία. Καλύτερα είναι η τα τελευταία πέναλτι δόθηκε ή φάουλ. Πέναλτι ή φάουλ δόθηκε. Ο κύριος με το μάτι συμβουλεύτηκε τον κύριο Γαρεφαλάκη, το Στάθη. Λοξή ματιά είδαμε από τον κύριο Βασάκη. Έτρεξε ο κύριος Γαρεφαλάκης κατευθείαν. Μεγάλη στιγμή στο 37 είμαστε τώρα του αγώνα για τους νέους, υπεδείχθη η παράβαση και σημαντική στιγμή για τους νέους. Ο Χαλκεδάκης ο Μάριος, μάλλον όχι Τζουλιάνο, όχι Τζουλιάνο Ντρακώτη, ναι, ο Τζουλιάνο Ντρακώτη θα είναι ο εκτελεστής. Για να δούμε στο 37 Ντρακώτη. Περάσκει το αεροπλάνο, Ντρακώτη το 1-1, το 1-1, Τζουλιάνο, το Τζουλιάνο σοφάρισε για τους νέους, το τελευταίο δεκάλεπτο προμήνε κάτι τέτοιο, ήταν κινητικότητα, την έχασαν δύο μεγάλες στιγμές, ήρθε η σοφάρισε και σέντρα για τους, για το Ρούβα. Όλα λοιπόν σοπαλία στο παιχνίδι. 7 λεπτά πριν την λήξη του πρώτου μέρους. Και αν αυτό επηρεάσει τον αγώνα. Φοβερή φάση. Ήταν και φοβερή φάση για το Ρούβα. Ήρθε ένα γκολ από το πουθενά για το Ρούβα. Από το πουθενά μια δράνεια στην άμυνα, ήρθε ένα γκολ το 1-2. Το 1-2 σε στιγμή αδράνειας. Στην άμυνα των νέων ήρθε ένα γκολ, δεν είδαμε ποιος το έβαλε. Μάλλον εδώ είναι σκόρερ.
Γκαναδίου και αυτό στο ένα το λεπτό, στον ίδιο χρονικό σημείο του που μπήκε το λίγο πριν να συμπληρωθεί το 10ο λεπτό στο δεύτερο μέρος. Κάτι αντίστοιχο που έγινε στο πρώτο μέρος. Στο ίδιο ακριβώς χρονικό σημείο μπήκαν τα δύο γκολ του Ρούβα. Ξεκίνησε μια δύσκολη χρονιά με πολλές ελλείψεις, με αλλαγές προπονητών. Μπλοκάρει και τρέχει στη σέντρα ο κύριος Βαρεφαλάκης. Είναι το γκολ για το Ρούβα, το 1-3. Σχεδόν τα φόμπλακα είναι αυτό στα όνειρα των νέων. Εδώ πρέπει να είναι ο σκόρ, το χάσαμε. Εδώ πρέπει να είναι, αυτός είναι ο σκόρ. Το τρίτο γκολ που είναι μια ακόμη δυσκολία για τους νέους. Ωραία κλέβει ο Κυπριωτάκης με την είσοδο του. Τεράστια φάση. Τεράστια φάση για τους νέους με τον Κυπριωτάκη το Φώτη. Χάθηκε. Πέρασε δερματοφύλακα έξυπνα. Γιαβούρης Οδόνης. Σκόφει μπροστά την ομάδα με τον Γκίνι, τον Ρενάτο. Μπροστά Κυπριωτάκης που είναι ορεξάτος σήμερα στον αγώνα. Χρειάζεται τον κόλλο να ανέβει η ψυχολογία του. Υπέροχος ο Φώτης. Συνεχίζει την περιοχή ο Φώτης. Φώτης Κυπριωτάκης. Τρομερή φάση πάλι για τους νέους. Στο 32 του αγώνα, σε δύο λεπτά, δύο μεγάλες φάσεις για τους νέους με τον Κυπριωτάκη το Φώτη. Κάρτα δικαιολογημένη από τον άψογο κύριο Βασάκη το Μάνο και τους βοηθούς. Δεν νομίζουμε να επηρέασαν στο ελάχιστο. Κόκκινη είναι, κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Χιωτάκι. Δεύτερη κίτρινη στον δεξιό πιστοφύλακα των νέων. Το Χιωτάκι, είναι αρνητική εξέλιξη αυτή. Είχε δεχτεί άλλη μια το παιδί προηγούμενα. Με 10 παίχτες η ομάδα των νέων, τελευταίο δεκάλεπτο. Γρήγορα εκτέλεση. Άλλη μια φάση τεράστια για τους νέους. Τρεις μεγάλες φάσεις. Τρεις τεράστιες φάσεις για τους νέους. Τώρα ήταν με το, η σειρά του Ρενάτο Γκίνι να χάσει μια ακόμα ευκαιρία. Πλάγιο κέρδος. 6 λεπτά ακόμα. Ψάχνει βοήθειες, βρήκε στον συμπαίκτη του εδώ. Δεξιά στον Βασιλάκη, σουτ του Βασιλάκη μακρινό. Γκολάρα! Η γκολάρα του αγώνα ήταν αυτή. Τρομερό γκολ από τον Βασιλάκη. Τρομερό γκολ. Τρομερό γκολ ο Βασιλάκης, μια γκολάρα για highlights ήταν αυτό. Πού τον είναι το Γιώργη, να τον είναι τον πανύψηλο αμυντικό. Τρομερό γκολ. Τρομερό γκολ ο Βασιλάκης. Απίστευτο γκολ. Απίστευτο γκολ ο Γιώργος. Απίστευτο γκολ, τρομερό γκολ ο Βασιλάκης. Έχει αυτός εδώ τους τον, έχει και ο Γιώργης τους θαυμαστές του. Τρομερό γκολ οι νέοι, ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι έστω. Ξαναμπαίνουν οι νέοι στη διεκδίκηση αυτού του σκορ. Φοβερό γκολ, πραγματικά γκολ για highlights αυτό. Δεν δίστασε το παιδί. Ξαμόλυσε τον κεραυνό και έβαλε δύσκολα στον κύριο Παπακώστα. Ότι αγωνίζεται με 10 παίχτες. Εδώ ο Βασιλάκης, για να δούμε αν θα ολοκληρώσει ο Γιώργης αυτό που ξεκίνησε με την κολάρα που πέτυχε. Το απίθανο γκολ. Είναι και το άγχος στα παιδιά τώρα. Ο Ζωνάκης, η νέη τελευταία ίσως ευκαιρία σε αυτό τον αγώνα. Βασιλάκης εκεί με πάθος. Ζωνάκης, κάτω παίχτες του Ρούβα. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Είναι η λήξη, είναι η λήξη, δεν μένει χρόνος.
Εμείς κρατάμε την προσπάθεια των νέων, την κολάρα του Βασιλάκη, του Γιώργου. Κρατάμε την προσπάθεια των παιδιών των νέων. Κέρδισε εμπειρία του Ρούβα. Κέρδισε εμπειρία του Ρούβα. Αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά σε αυτόν τον αγώνα. Άψογος ο Ρεύτια βοηθή. Εδώ ο κύριος Βυσκαδούρος, ο κύριος Γαρφαλάκης ο Στάθης. Πήρε το τρίποντο η ομάδα του Ρούβα με 2-3 στο γήπεδο του Ροδότου, σε ένα υπέροχο αγώνα που δεν έλειπε, τα είχε όλα. Δεν έχουν μυαλό, παίρνουν μυαλό την μπάλα. Τα είχε όλα, είχε και ένα νικητή.